Γεια σας! Μπορεί ο καιρός να μην μας βοηθάει, αλλά έχουμε μπει στην άνοιξη και έτσι αποφάσισα στο σημερινό βίντεο να σας κάνω αυτό το nude μακιγιάζ με τσαχπινιά από άνοιξη. Εάν σας αρέσει και θέλετε να δείτε πώς το δημιούργησα, συνεχίστε να παρακολουθείτε το βίντεο. Πριν ξεκινήσω οτιδήποτε, με δύο μικρά δαγκανάκια θα μαζέψω τα μαλλιά μου ώστε να μην χαλάσει η φόρμα τους, μιας και τα έχω ήδη χτενισμένα. Όπου θα πιάσω τις άκρες, θα τις τριφογυρίσω λίγο, ώστε να μην χάσουν αυτή την ωραία καμπύλη. Θα τις πιάσω και θα χωρίσω σε τουφάκια που θα τα στριφογυρίσω ανάμεταξύ τους. Ωραία. Μια θεότητα. Για να υδατώσω σήμερα το πρόσωπό μου θα χρησιμοποιήσω ένα λαδάκι καρύδας, 100% καρύδας, όπου μπορείτε να βρείτε οπουδήποτε, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Εγώ αυτό που έχω εδώ το έχω βρει από τα σούπερ μάρκετ, όπου θα το τοποθετήσω σε όλο το προσωπάκι μου. Θα χαμηλώσουμε λίγο και το air condition, γιατί το έχω ξεχάσει ανοιχτό στο φουλ και ακούγεται αυτό το Για την περιοχή του ματιών μου θα χρησιμοποιήσω ένα λαδάκι από το Dr. Scheller που είναι Organic Pomegranate. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σέρουμ για τα μάτια. Έχει απίστευτη μυρωδιά και το έχω αγοράσει από το Organic Brands. Αυτό το σέρουμ μου το σύστησε η αδερφή μου και γενικότερα αυτή τη σελίδα, την Organic Brand. Έχει πολύ ωραία πράγματα μέσα. Ρίξτε μια ματιά, θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Αν είσαστε άνθρωπος που σας αρέσουν τα φυτικά προϊόντα ή κρέμες, σέρουμ, τα οποία είναι βασισμένα σε φυσικά προϊόντα, μπείτε μέσα να ρίξετε μια ματιά, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Organicbrand.gr, θα σας έχω και από κάτω το link. Και εφόσον έχουμε τελειώσει με την ενυδάτωση, αποφάσισα ότι σήμερα δεν θέλω να χρησιμοποιήσω primer, οπότε θα περάσω κατευθείαν στο make-up, όπου θα χρησιμοποιήσω την εταιρεία VC, το Derma Blend με κωδικό 35 Sand και την πούδρα από Corée, την Mineral Illuminating Powder. Όπου θα τα συνδυάσω μαζί, θα τα ανακατέψω και θα τοποθετήσω στο πρόσωπό μου. Το make-up με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο πουδρένιο, αλλά αφήνει πιο σατινέ το αποτέλεσμα, γι' αυτό μου αρέσει να το κάνω. Θα πάρουμε να το τοποθετήσουμε σιγά σιγά. Με το S3 από Morphe θα το απλώσω. Θα πάρω ένα πινέλι επίσης από τη Morphe, το M439, και θα ξεκινήσω να ταμπονάρω το make-up, ώστε να το δουλέψω ακόμα πιο καλά. Όταν φοράτε make-up και έχετε τα μαλλιά σας ψηλά, να τοποθετείτε και λίγο προς τα αυτιά, ώστε να είναι ομοιόμορφο, να μην φαίνονται ξεχωριστά τα αυτιά σας ή να είναι κόκκινα ή άλλο, ή να φαίνεται άλλος χρωματισμός. Θα περάσουμε στα φρύδια που θα χρησιμοποιήσω από Makeup Academy, το Pro Brow, με το πινέλο, με το αγαπημένο μου πινέλο από Makeup Professional. Θα πάρω την καφέ απόχρωση και θα ξεκινήσω να γεμίζω τα φρύδια μου. Και αφού τελειώσαμε με τα φρύδια μας, δεν θα τοποθετήσω κάποια βάση για σκιές ή κάποιο κονσίλερ, γιατί έχω τοποθετήσει από πριν το make-up, οπότε θα το αφήσω έτσι. Θα πάρω την παλέτα από Morphe T35CM, με ένα fluffy brush θα έρθω να πάρω αυτή εδώ την απόχρωση, που είναι μια ουδέτερη, όπου θα την τοποθετήσω σε όλο το βλέφαρο. Από την ίδια παλέτα
και με ένα fluffy πινέλο με γωνία θα έρθω να πάρω αυτή την απόχρωση, όπου θα την τοποθετήσω ως μεταβατική σκιά στο μάτι μου. Και θα την τοποθετήσω και σιγά σιγά στην εξωτερική γωνία, από μέσα προς τα έξω, και θα τραβήξω προς τα ψηλά, ώστε να ανοίξουμε περισσότερο το βλέμμα. Με ένα fluffy πινέλο θα πάρω αυτή την απόχρωση, αυτή και αυτή την απόχρωση. Και θα πάω στην εξωτερική γωνία του ματιού και θα την τοποθετήσω, όπου θα τη σβήνω προς τα πάνω και έξω. Με ένα blending πινέλο θα πάμε να ντεγκραντάρουμε τα χρώματα, να τα ανακατέψουμε. Μου έκλεισε η κάμερα και δεν το πήρα χαπάρι, οπότε θα σας πω τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Με το fluffy γωνιακό πινέλο από Morphe ήρθα και πήρα αυτή την απόχρωση που είναι πορτοκαλί. Έκανα ένα πολύ ελαφρύ tap και την τοποθέτησα σε αυτό εδώ το σημείο. Μετά έσβησα με ένα fluffy brush, ειδικότερα στα σημεία που γίνεται η ένωση. Ανακάτεψα σκιές ώστε να μην φαίνεται έντονη διαφορά. Και με ένα flat brush από Morphe το M209 ήρθα και πήρα την γκρι απόχρωση που είναι αυτή εδώ, όπου την τοποθέτησα από την εσωτερική γωνία μέχρι το κέντρο του ματιού. Και επειδή πάρα πολλά κορίτσια με ρωτάτε για το που θα βρείτε προϊόντα της Morphe, θα σας πω ότι εγώ έκανα παραγγελία από το επίσημο site τους, morphe.com, που είναι στην Αμερική. Είχα κάνει μια πολύ μεγάλη παραγγελία πέρυσι και είχα ένα μικρό θέμα με το τελωνείο. Εάν όμως εσείς κάνετε μικρή παραγγελία, δεν θα έχετε θέμα με το τελωνείο, και αν επίσης επιλέξετε να σας το στείλουν με απλό ταχυδρομείο, θα αργήσει λίγο περισσότερο να έρθουν, αλλά δεν θα έχετε πρόβλημα με τελωνείο. Εκτός από εκεί, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν και κάποια αγγλικά site όπου έχουν φέρει προϊόντα από Morphe, όπου μπορείτε να κάνετε και εκεί παραγγελίες. Θα σας έχω από κάτω το link και από το επίσημο site της Morphe, αλλά και από κάποια αγγλικά site που έχουν μέσα προϊόντα. Και συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μας. Επειδή δεν έχω καφέ eyeliner, θα πάρω από την εταιρεία NYX το Eyebrow Gel με κωδικό 05, που είναι το Black Noir. Και θα το χρησιμοποιήσω σαν eyeliner. Έχουμε πει ότι πολλά τα προϊόντα μας μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και με εντελώς διαφορετικούς τρόπους, οπότε και αυτό είναι ένας πολύ καλός, εύκολος τρόπος σε περίπτωση που δεν έχετε καφέ gel. Που δεν έχετε καφέ eyeliner. Θα το τοποθετήσω με ένα πινελάκι από Makeup Academy, το 111, όπου θα πάω από την εξωτερική γωνία και θα το τραβήξω προς τα πάνω. Θα περάσω στις βλεφαρίδες που θα χρησιμοποιήσω από Morphe 301 και θα επιστρέψω. Σε όλοι μας αρέσει να υπερβάλλουμε λίγο. Η βλεφαρίδα θέλει υπερβολή. Να μην τη φοβάστε τη βλεφαρίδα. Αν δεν σας κάνει να νιώθετε άβολα το να νιώθετε έτσι αυτή την περίεργη αίσθηση όταν φοράς βλεφαρίδες, να τις φοράτε και να τις χρησιμοποιείτε. Μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Radiant, τη Magnalas. Θα περάσουμε στο contouring, όπου θα χρησιμοποιήσουμε από την εταιρεία Art Deco την Most Bonter Contouring Palette Warm Αποχρώσεις, όπου θα πάρουμε το M104 από Morphe, την πιο σκουρόχρωμη απόχρωση που είναι αυτή εδώ. Και θα πάω να τοποθετήσω απευθείας. Θα περάσω στην κάτω πλευρά του ματιού, που θα χρησιμοποιήσω ένα μολυβάκι από Eredue, τον κωδικό 20, που είναι μια μόβ απόχρωση, όπου θα πάω από την εξωτερική γωνία μέχρι τα μισά. Δεν θα το τοποθετήσω μέσα στην υγρή γραμμή του ματιού, αλλά ακριβώς από κάτω, στη γραμμή των βλεφαρίδων.
και θα ξαναπεράσω στην παλέτα από Morphe, όπου θα πάρω το E9 από Makeup Academy και θα έρθω να πάρω αυτή εδώ τη Mauve απόχρωση, όπου θα την τοποθετήσω στα σημεία που βάλαμε το μολύβι. Και θα τη σβήσω και λίγο προς τα έξω. Για την υγρή γραμμή του ματιού θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι από Κορέ, το 12, που είναι ένα ανοιχτό πράσινο γαλάζιο. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα. Με ό,τι έχει μείνει στο πινέλο θα το σβήσω εδώ πέρα προς τη γωνία του ματιού. Θα περάσουμε σε concealer, όπου σήμερα θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία NYX το Gotcha Coverage με κωδικό 01 Ivory. Με ένα μικρό πινελάκι θα το τοποθετήσω. Με προσοχή. Θα τοποθετήσω και στο κέντρο της μύτης. Αν θέλετε μπορείτε να τοποθετήσετε και μάσκαρα στις κάτω πλεφαρίδες, εγώ δεν θέλω, θα το αφήσω έτσι, απλό. Και θα περάσουμε στα χείλη, που θα σας δείξω στην αρχή κάτι τρελό και μετά θα σας δείξω κάτι φυσιολογικό. Το τρελό είναι από τη σειρά NYX, το Liquid Sweat Cream Lipstick με κωδικό Amethyst. Ξέχασα να τοποθετήσω ρούς, θα τοποθετήσω τώρα, δεν πειράζει. Όπου θα πάρουμε από την παλέτα της NYX την Boot Naked Underneath It All και θα έρθω να πάρω την απόχρωση αυτή εδώ, που είναι μια ροζ απόχρωση. Είδε το. Και για γυαλάνθες θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την απόχρωση, που είναι έτσι μια ροζ ανοιχτόχρωμη απόχρωση. Και αυτό είναι το πρώτο look. Θα χρησιμοποιήσω ένα lip liner από την εταιρεία Essence, το 05 Soft Berry. Στο εσωτερικό θα χρησιμοποιήσω ένα lip liner από την MD Professional, που είναι το L211. Και θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Moi και τη σειρά Lux το Velvet Lip Lacquer με κωδικό Passion. Θα χρησιμοποιήσω και λίγο από την εταιρεία Seventeen το All Day Lip Color με κωδικό 11. Και αυτή είναι η επιλογή νούμερο 2, όπου είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Όλα τα προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί θα βρισκόνται ακριβώς από κάτω στις περιγραφές. Το επόμενο βίντεο με μακιγιάζ θα είναι στα αγγλικά. Και γιατί θα είναι στα αγγλικά? Γιατί έχω πολλά άτομα τα οποία έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, είτε με ακολουθούν στα social, Facebook, Snapchat, Instagram και τα σχετικά, όπου μου έχουν ζητήσει να τους κάνω ένα βίντεο με μακιγιάζ στα αγγλικά. Έτσι λοιπόν μου αποφάσισα ότι το επόμενο βίντεο θα είναι στα αγγλικά. Θα γελάσουμε πολύ, είναι σίγουρο, θα έχω βοηθό εννοείται τον Βαγγέλη και θα δούμε πώς θα βγει. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, αν σας άρεσε κάντε like, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, περιμένω να ακούσω τα σχόλιά σας και θα τα πούμε την επόμενη φορά στα αγγλικά. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι υπέροχα. Γεια σας! Everything you said, they already knew, more or less. So here's something that you didn't know. Τι είναι ομορφιά μου, τι είναι το κορίτσι μου. Να έχω την αγάπη μου εδώ. Φόξι, θες να κάνεις να πεις για στον κόσμο. Ε, κορίτσι μου.
να σας συστήσω το παιδί μου. Αυτή εδώ η φάτσα είναι η Foxy. Αυτό εδώ το πλάσμα είναι η Foxy. Ναι, κοριτσάκι μου. Τι, βλέπεις, βλέπεις τη μαμά. Αυτό το κοριτσάκι λοιπόν που βλέπετε το βρήκαμε πριν περίπου 20 μέρες, αδέσποτο, μοναχούλι του, τρομοκρατημένο, μέσα στο δρόμο. Αυτή εδώ τη φάτσα μου, ωραία. Είναι 9 μηνών το κοριτσάκι μου, είναι 9 μηνών. Και το βρήκαμε μόνο χούλι του, εγκατελειμμένο. Ναι, τι, κοιτάζεις εκεί. Μη, θα χαλάσεις το μακιγιά της μαμάς. Έλα, κατέβα. Απαλάκια. Αυτή λοιπόν τη φάτσα τη βρήκαμε εγκατελειμμένη πριν 20 μέρες σε ένα χωριό. Είναι 9 μηνών, κάποιος την παράτησε εκεί και την μαζέψαμε και την κρατήσαμε. Και τώρα ζει μαζί μας. Και είναι ένα ευτυχισμένο κουτάκι. Λίγο μεγαλούτσικο.